οποιονδήποτε τρόπο από τη Ρωσία προς την Ελλάδα ή παραμένετε στην ίδια θέση που είχατε διατυπώσει και τότε. Επιπλέον, θα μπορούσατε να εξειδικεύσετε σε ποιους τομείς υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς της Ρωσίας για επενδύσεις στην Ελλάδα για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που τρέχει η ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Η ελληνική πλευρά δεν έθεσε αίτημα για την οποιαδήποτε βοήθεια, πρώτον απ' όλα. Δεύτερον, συζητήσαμε θέματα συνεργασίας σε διάφορους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβάνων και της υλοποίησης μεγάλων έργων στον τομέα της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτών των έργων μπορεί να προκύψουν τέτοιες καταστάσεις που θα μας επιτρέψουν όχι μόνο να δανειοδοτήσουμε κάποια σχέδια που σήμερα συζητήσουμε από κοινού, αλλά και να λύσουμε τα ζητήματα των χρήματα πιστωτικών σχέσεων σε ευρύτερο πλαίσιο εν ώψη υλοποίησης αυτών των έργων. Κάπως δύσκολα το είπα, μπορώ να εξηγήσω περισσότερο. Αν θα υπάρχει ένα έργο μεγάλο που θα προσφέρει κέρδη στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι από αυτά τα κέρδη μπορούμε να μπορούν να καλυφθούν και κάποια αποπληρωμές. Αυτό δεν είναι η βοήθεια από τη μόνη της, αλλά είναι η συνεργασία προς κοινό όφελος. Υλοποίηση κάποιων έργων στον τομέα των μεταφορών, των υποδομών. Θέλω να υπογραμμίσω άλλη μια φορά ότι η ελληνική πλευρά, αν η ελληνική κυβέρνηση θέλουν να προωθήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών εταιριών, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε αυτούς τους διαγωνισμούς και ελπίζουμε, αν θα υλοποιηθούν, ότι οι ρωσικές εταιρείες δεν θα είναι σε θέση χειρότερη από άλλους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, υπάρχει. Πρώτα απ' όλα στην υλοποίηση έργων στον τομέα υποδομών, αγωγή, λιμάνια, αλλά όχι μόνο, και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερα σε άλλους τομείς, προμήθεια ενεργειακών πόρων, βιομηχανική στον τομέα της βιομηχανίας. Υπάρχουν και άλλες κατευθύνσεις με βάση αμοιβαίου ενδιαφέροντος και σήμερα το συζητήσαμε σε βάφος με τον κύριο Πρωθυπουργό. Παρακαλώ, συνεχίζουν οι Ρώσοι δημοσιογράφοι, η ρωσικό πρακτορείο. Об отказе России от ограничительных мер, которые были введены в связи с санкциями против России. И, Владимир Владимирович, в случае, если вопрос даже будет так поставлен... Если тетисан темата арсис тон кирошион, тон ападитикон месон, логом тон кирошион пу тетисан периси. Και αν έχει γίνει συνεργασία σχετικά με τον συνεργασία στον αγροτικό τομέα. Δεν ξέρω αν υπήρξε πρώτο σκέλος, τη μετάφραση άκουσα μόνο για τις κυρώσεις. Επιτρέψτε μου όμως να, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να δώσω κι εγώ μια απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν είναι επέτης να γυρνάει στις χώρες ζητώντας την επίλυση του χρηματοδοτικού της προβλήματος για μια κρίση οικονομική, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι ευρωπαϊκή. Δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Στο ευρωπαϊκό πρόβλημα θα βρεθεί ευρωπαϊκή λύση. Και έχουμε συνευθύνη με τους εταίρους μας να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα έχει μόνο η Ελλάδα ζημία. Θα έχει όλη η Ευρωζώνη ζημία. Η Ελλάδα όμως είναι μια κυρίαρχη χώρα. Βρίσκεται πράγματι τα τελευταία χρόνια σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε μια κρίση. Έχει απολέσει εξαιτίας των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τα 5 τελευταία χρόνια, όχι με ευθύνη του ελληνικού λαού,
μεγάλο μέρος της οικονομικής της δύναμης δεν έχει απολέσει όμως τη γεωπολιτική της δυναμική. Είναι μια χώρα κυρίαρχη, επαναλαμβάνω, που έχει κάθε δικαίωμα να αξιοποιεί αυτή τη δυναμική της και να προχωρά σε συμφωνίες αναπτυξιακού προσανατολισμού που θα ωφελήσουν αμοιβαία όσους συμπράττουν σε αυτές και κυρίως θα βοηθήσουν τον ελληνικό λαό και τη χώρα να ξεπεράσει την κρίση. Τέτοιου είδους συμφωνίες ήρθαμε να κάνουμε εδώ και να συζητήσουμε εδώ και σε αυτές τις συμφωνίες βεβαίως που έχουν αναπτυξιακό προσανατολισμό που συμβάλλουν στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μπορούμε να πούμε ότι πάνω σε αυτές τις συμφωνίες θα οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Ρωσική Ομοσπονδία ως κυρίαρχη χώρα και βεβαίως ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σεβόμενη απόλυτα την νομοθεσία και τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Αυτές οι συνθήκες όμως δεν μπορούν να επιτρέπουν σε κάποιες χώρες να έχουν συμφωνίες ενεργειακού προσανατολισμού και σε κάποιες άλλες χώρες να μην έχουν συμφωνίες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Στο ερώτημά σας για τα αγροτικά προϊόντα. Θέλω να σας πω ότι η πληγή που υπήρξε στην ελληνική οικονομία εξαιτίας των αντίμετρων που αφορούν και ελληνικά προϊόντα ήταν σημαντική. Κατανοούμε απολύτως ότι τα αντίμετρα ήρθαν να απαντήσουν σε κάποιες κυρώσεις με τις οποίες εμείς με τη λογική τους διαφωνούμε. Και αυτή τη διαφωνία την έχουμε εκθέσει δημόσια και σε επίπεδο κορυφής, της συνόδου κορυφής. Είναι μια άποψη την οποία τη λέμε στους εταίρους μας, διότι δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική λύση με προοπτική η λύση ενός οικονομικού πολέμου που μπορεί να οδηγήσει ξανά σε ψυχροπολεμικές σχέσεις την Δύση με τη Ρωσία. Γι' αυτό εργαζόμαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσες δυνάμεις έχουμε, προκειμένου να προωθηθούν επιλογές διαλόγου, διπλωματίας, συνεννόησης. Γι' αυτό και στηρίζουμε την Συμφωνία του Μίνσκ. Σε αυτή την κατεύθυνση βεβαίως συζητήσαμε τρόπους βάσει των οποίων θα μπορούσαμε να βρούμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τις σημερινές δυσκολίες, διότι στόχος και των δύο πλευρών, και Ελλάδας και Ρωσίας, είναι να υπάρξει μια ουσιαστική ανάπτυξη της συνεργασίας στον αγροτικό τομέα και να καλύψουμε το χάσμα που υπήρξε τα τελευταία χρόνια στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην Ρωσική Ομοσπονδία. Και πιστεύω ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί κανείς να βρει τρόπους. Για τη συνεργασία μας στον αγροτικό τομέα. Με την Ελλάδα είχαμε και έχουμε καλές σχέσεις. Δεν θα σε λεπτομερώς δεν θα χαρακτηρίσω αυτή τη συνεργασία. Να μου πιστέψετε ότι έτσι είναι στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αναγκάστηκε να υπερψηφίσει τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία. Πλήγη και η Ελλάδα, αλλά δεν φταίμε εμείς. 50% της εξαγωγής της Ελλάδος στη Ρωσία είναι αγροτικά προϊόντα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις για μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σήμερα συζητήσαμε τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας σε αυτό το τομέα, μέσω, για παράδειγμα, δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων. Αν θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, δεν θα υπάρχουν προβλήματα για τους Ρώσους παραγωγούς. Θα κερδίσουν από αυτό, αλλά το μοναδικός τρόπος να λύσουμε αυτά τα προβλήματα είναι να τελειώσουμε με τον οικονομικό πόλεμο και να αντικαταστήσουμε τις σχέσεις μας. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιγκουρής από το ΜΕΓΑ. Χαίρετε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στους δύο προέδρους. Πρώτα προς τον Ρώσο πρόεδρο.
Ακούμε συχνά εκτιμήσεις, κυρίως ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, δημόσιες τοποθετήσεις, ότι η Ελλάδα και η Ρωσία εμβαθύνουν τώρα τις σχέσεις τους, μια βούληση που αποτυπώνεται και σήμερα, γιατί επί της ουσίας η Ρωσία σε αυτή τη χρονική συγκυρία θέλει να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως δούριο ύπο για να διασπάσει την ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντί της. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς και προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω αν τελικά οι δανειστές και οι εταίροι δεν επιδείξουν την αλληλεγγύη που ζητάμε και μας πετάξουν από τη βάρκα. Επικρατήσουν οι ακραίες φωνές και μας πετάξουν από τη βάρκα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μέλος της κυβέρνησής σας. Θα στραφεί η Ελλάδα και στη Ρωσία προκειμένου να κολυμπήσει? Σας ευχαριστώ. Ως προς μυθολογία. Ως προς τη μυθολογία. Τραγιάνσκιχ. Ο Δούριος Ήπος. И прочее. Και άλλα. Знаете, это вопрос был бы справедливым, если бы я приехал. Αυτό το ερώτημα θα ήταν καλό αν θα ήρθα στην Αθήνα. Αλλά εμείς δεν προσπαθούμε να πείσουμε, να αναγκάσουμε κάποιον. Είμαστε ανοιχτοί για την θετική αμοιβαία συνεργασία προς θετικά αποτελέσματα, προς όφελος των λαών μας και των οικονομιών μας. Αν η ελληνική κυβέρνηση υπό την προεδρία του κυρίου Τσίπρα πιστεύει ότι είναι δυνατή η αντικατάσταση της συνεργασίας με τη Ρωσία, θα το χαιρετίζουμε και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στα αντίστοιχα βήματα και σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, στον τομέα του πολιτισμού. Επιπλέον αυτή η συνεργασία δεν διακόπηκε ποτέ, θα διευρύνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της οικονομίας. Θεωρώ ότι η χώρα, κάθε χώρα έχει δικαίωμα να πάρει αποφάσεις σύμφωνα με τα εθνικά της συμφέροντα και δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με αυτούς τους παρατηρητές και αναλυτές πολιτικούς που λένε ότι όταν την Ρωσία επισκέπτονται άλλοι αρχηγοί άλλων χωρών, αυτό είναι κανονικό. Ταυτόχρονα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος θεωρείται ένα γεγονός παράδοξο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή έχει δεσμεύσεις και στον πολιτικό τομέα. Χειραπόδρα έχουν δεσμευθεί, περιόρισαν την κυριαρχία, ότι δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Πιστεύω ότι δεν είναι έτσι και όλες οι ενέργειες της Ελλάδος λένε το αντίθετο. Θα ήθελα να σας πω ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρησιμοποιούμε τίποτα για να έχουμε μονομερός κάποια προώθηση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε βάσει αμοιβαίου ενδιαφέροντος, βάσει μελλοντικών προοπτικών. Ήδη σας έχω πει ότι χρειάζεται να χτίσουμε έναν νέο χώρο από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαντιβαστόκ. Πρόσφατα ο πρόεδρος της Γαλλίας με διόρθωσε και είπε ότι ήταν η ιδέα του Προέδρου της Γαλλίας, του Σάρλ Ντεγκόλ, και ήταν ο χώρος από τη Λισαβόνο μέχρι τα Ουράλια, και εγώ μόνο διεύρυνα αυτόν τον χώρο μέχρι το Βλαντιβαστόκ. Δεν έχω αντιρρήσεις. Το μόνο που θέλω να πω ότι οι κοινά μας σχέδια πάντα βασίζονταν σε αυτό, σε αυτό το νόημα και γι' αυτό το συζητήσαμε και με τον καγκελάριο Κολ, που ήταν πάντα υπέρ της ρώσο-γερμανικής συνεργασίας. Δεν είναι κάτι παράλογο και παράδοξο αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και θα το υποστηρίζουμε πλήρως. Και τελική ερώτηση από Ρώσους δημοσιογράφους. Με συγχωρείτε. Κύριε Τσιγουρή, μιλήσατε για την πιθανότητα να μας πετάξουν από το καράβι.
Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες και δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να θεωρεί κάποιους λαθρεπιβάτες. Είμαστε συνεπιβάτες και συνιδιοκτήτες του καραβιού, ισότιμοι. Και δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να θεωρεί ότι μπορεί να είναι κάποιοι επιβάτες στην πρώτη θέση και κάποιοι στο κατάστρωμα. Με κίνδυνο μάλιστα να πέσουν και στη θάλασσα. Πόσο δε μάλλον αν αρχίσει ο ένας να ρίχνει τον άλλον στη θάλασσα, το καράβι θα οδηγηθεί στα βράχια. Θέλω να σας επαναλάβω ότι δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να ασκούμε το δικαίωμά μας, σεβόμενοι τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει σε όλους τους οργανισμούς, τους διεθνείς όπου συμμετέχουμε, αλλά το δικαίωμά μας είναι να προχωράμε σε μια ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και σε συμφωνίες αμοιβαία υποφελής με όσους τις υπογράφουμε, προκειμένου να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να βγει από αυτή την κρίση και το δικαίωμα της χώρας να προχωρήσει στην ανάπτυξη και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σταματήσουν κάποιοι να σχολιάζουν τις φυσιολογικές κινήσεις που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η νέα ελληνική κυβέρνηση, με έναν τρόπο και με μια λογική που ίσως είχαν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι η Ελλάδα είναι μια αποικία χρέους. Δεν είναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει χρηματοοικονομικά προβλήματα τα οποία θα προσπαθήσει να τα επιλύσει μέσα στην Ευρώπη, διότι αφορούν όλη την Ευρώπη, αλλά είναι μια χώρα που έχει δικαίωμα να κάνουν ό,τι και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προχωρά σε οικονομικές και αναπτυξιακές συνεργασίες προς όφελος του λαού της. Και βεβαίως όλων των λαών της Ευρώπης, διότι αυτά που συζητήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο Πούτιν δίνουν μια δυναμική ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας σε όλους τους λαούς της περιοχής. Και υπ' αυτή την έννοια συμβάλλουν στη σταθερότητα της Ευρώπης. Και πιστεύω ότι αυτό θα εκτιμηθεί και από τις γειτονικές χώρες, αλλά και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Кстати говоря, могу добавить. Помните кризис, και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την κρίση και στην Κύπρο. Όλοι ζητούσαν να βοηθήσουμε στην Κύπρο. Развитие сотрудничества с Грецией. Και η ανάπτυξη συνεργασίας με την Ελλάδα, προώθηση αυτής της συνεργασίας, είναι προς όφελος όλων των χωρών της Ευρώπης, των δανειστών της Ελλάδος. Αν θα ενισχυθεί η οικονομία της Ελλάδος χάρη στην ανάπτυξη των σχέσεων με τη Ρωσία, χάρη ότι θα μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα χρέους, θα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα αποπληρωμών προς τους δανειστές, θα είναι επίτευγμα ομαλοποίηση της κατάστασης στην ελληνική οικονομία, είναι προς όφελος όλων. Και είναι παράξενο ότι κάποιοι λένε ότι το αμφισβητούν. Είναι μόνο λόγω των τρέχουσων συμφερόντων. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν ούτε με τα συμφέροντα του ελληνικού, ούτε με τα συμφέροντα του ρωσικού λαού. Τελευταία ερώτηση από τους Ρώσους δημοσιογράφους, το κανάλι Ρωσία. Καλή σας μέρα. Μια ερώτηση προς τους δύο ηγέτες. Μιλήσατε για την συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Αν συζητήσετε το θέμα δημιουργίας του κόμβου στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αν ήδη υπάρχει απόφαση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο λεγόμενο Turkish Stream και με ποιους όρους θα συμμετάσχει η Ελλάδα σε αυτό το έργο. Βεβαίως το συζητήσαμε αυτό το θέμα.
Αρκετά πολλά είπαμε για το θέμα. Αλλά τώρα είναι δύσκολο να σας πω κάτι συγκεκριμένο, επειδή χρειάζεται συγκεκριμένη προετοιμασία στο επίπεδο των επιχειρήσεων, στο επίπεδο του Gazprom, των υπουργών, των υπηρεσιών της Ρωσίας και των εταίρων του στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε, η θέση των βαλκανικών χωρών χτες, όπως ξέρετε, ξεκάθαρα το είπαν, μόνο η ελληνική πλευρά, αν πώς θα επεξεργαστεί τις προτάσεις οικονομικές, αν θα συμμετάσχει σε αυτό το έργο, θα εξαρτηθεί από αυτό. Βεβαίως, αυτό θα αναβαθμίσει το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος, θα γίνει μια μεγάλη χώρα διαμεσοκομιτής του φυσικού αερίου για την Ευρώπη, θα υπάρχουν μεγάλα κέρδη, εκατομμύρια χιλιάδες ευρώ ετησίως από τη διαμετακόμιση του αερίου και θα είναι έσοδα από την φορολογικά έσοδα σε όλα τα επίπεδα της εθνικής οικονομίας. Βέβαια, αυτό είναι το θέμα συγχρηματοδότησης. Βέβαια, οι Έλληνες εταίροι μας πρέπει να επεξεργαστούν όλες τις λεπτομέρειες με τους Ρώσους εταίρους τους και μόνο μετά μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα παραπάνω. Ναι, καταρχάς να σας πω ότι Turkish Stream στο ελληνικό έδαφος δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει ελληνικός αγωγός. Ο τουρκικός αγωγός θα είναι στο τουρκικό έδαφος. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμείς, επαναλαμβάνω, εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας να διερευνήσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης ενός ελληνικού αγωγού. Με στόχο πάντοτε που θα παίρνει αέριο από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στο βαθμό που έχει φτάσει, που θα φτάσει το αέριο ως εκεί. Με στόχο πάντοτε την ενεργειακή ασφάλεια και την αυτονομία της χώρας μας, της Ελλάδος, την αναπτυξιακή της προοπτική, αλλά βεβαίως μεγάλα έργα τέτοιου βεληνικούς δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να μην δεχθούμε ο ελληνικός αγωγός να είναι Turkish Stream, αλλά αυτό πιστεύουμε ότι θα αναβαθμίσει τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Και υπ' αυτή την έννοια είμαστε ανοιχτοί να διερευνήσουμε τις δυνατότητες μιας τέτοιας χρηματοδότησης, σεβόμενοι πάντοτε το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Τις λεπτομέρειες βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, θα τις συζητήσουμε και θα τις ολοκληρώσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι ένα μέρος όλων όσων συζητήσαμε σήμερα και αφορούν στην επανεκκίνηση μιας ουσιαστικής σχέσης με στόχο την ανάπτυξη, τη συνεργασία, με στόχο τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και την ανάπτυξη στενών πολιτιστικών σχέσεων. Διότι οι χώρες μας έχουν μια μακρά ιστορία κοινών παραδόσεων και στενών σχέσεων που αφορούν την κοινή πνευματική, θρησκευτική, πολιτιστική μας παράδοση και θα ήταν ίσως άστοχο να προτάξουμε τα οικονομικά και να μην πούμε ότι η βάση της οικονομικής και εμπορικής μας συνεργασίας είναι η πολιτιστική βάση των ανταλλαγών, η συνεργασία των πανεπιστημίων, το έτος 2016 που συμπίπτει και με τους εορτασμούς από την πλευρά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας και αφορούν τα 1000 χρόνια μοναχισμού στο Άγιο Όρος των Ρώσων μοναχών. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο πολυεπίπεδων και ουσιαστικών σχέσεων, διότι έτσι αρμόζει στην ιστορία των δύο λαών, την ιστορία των λαών μας.